και σουρουντίνα. Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι της Καπαδοκίας. Άμα βγήκαμε στον Πειραιά, δεν είχαμε πού να μείνουμε. Δυο νύχτες κοιμηθήκαμε στο σταθμό, στο Ήπεθρο. Τρέξαμε, πήγαμε στα Υπουργεία. Και τότε μας πήραν και μας βάλαν στο εργοστάσιο του Στρίγκου, σε κάτι αποθήκες μέσα, στον Πειραιά. Εκεί ήταν και άλλοι πρόσφυγες, από τη Σμύρνη στα μέρη όλοι. 6 μήνες μείναμε εκεί μέσα, κακήν κακός, μην τα ρωτάς πώς ζούσαμε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος προσφυγιάς. Είμαστε στα 1924 και ακούσαμε πως γίνονται συνοικισμοί για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες στον Ποδονύφτη, στους Ποδαράδες, στην Κοκκινιά. Τότε ξέρεις πως πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς. Πήγαινες εκεί και κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σε ένα δωμάτιο και το σπίτι ήταν δικό σου. Ατελείωτα ήταν ακόμα. Κεραμίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που είχαν πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλη τη νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε. Δουλέψαμε, κουραστήκαμε και κάναμε και σπίτι και αναστήσαμε τα παιδιά μας και δουλέψανε και εκείνα. Και εδώ θα τελειώσουμε τη ζωή μας. Τα βάσανά μας ποτέ δεν θα φύγουν από μέσα μας.